σκύλο να μην δαγκώνει δυνατά. Ερώτηση της Κορίνας. Mm-hmm. Κορίνα μου, και πάλι είναι ένα κομμάτι της προεκπαίδευσης που κάνουμε εμείς. Τα σκυλιά χρησιμοποιούν το στόμα τους από μικρά για να παίξουν, για να γνωρίσουν τον κόσμο. Σίγουρα θα πρέπει να δείξουμε στο σκύλο ότι αυτό που κάνει μας ενοχλεί, μας πονάει. Τα κουτάδια όταν παίζουν μεταξύ τους βγάζουν ήχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάει και η μαμά, η οποία τους βάζει λίγο σε ισορροπία. Mm. Αλλά αν έχουμε πάρει ένα κουτάδι το οποίο δεν έχει μείνει με τη μαμά τους δύο μήνες που χρειάζεται. Στον θυλασμό κυρίως, έτσι. Ακριβώς. Ναι, για να μάθουν κατά πόσο μπορούν να πιέζουν τη μαμά. Τότε θα πρέπει να βοηθήσουμε εμείς. Mm-hmm. Αποφεύγουμε έντονα παιχνίδια. Έντονα παιχνίδια δηλαδή που γίνονται κοντά στο στόμα. Δεν παίζουμε άγρια με τα χέρια μας σε καμία περίπτωση. Γιατί ο σκύλος φυσικά θα κάνει το ίδιο, θα ανοίξει το στόμα και θα μας ταγκώσει. Μπορούμε να βγάλουμε ήχο. Άου! Ότι πονέσαμε. Δεν μας αρέσει αυτό που συμβαίνει. Να σταματήσουμε αυτή τη συμπεριφορά και να σταματήσουμε να παίζουμε μαζί του. Σίγουρα θέλει πολύ εκτόνωση ο σκύλος. Μπορεί να οφείλεται σε αυτό. Παιχνίδια, ειδικά, κοκαλάκια και νοητική, αλλά και σωματική άσκηση για να μπορεί να εκτονωθεί ο σκύλος, γιατί μπορεί αυτό αμέσως να ελαττώσει τα πράγματα. Να διευκρινίσουμε όμως ότι δεν μιλάμε για κουτάδια όσον αφορά την εκτόνωση, έτσι. Γιατί τα κουτάδια δεν θέλουν πάρα πολύ εκτόνωση. Κουράζονται πάρα πολύ εύκολα και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πού πάμε όταν αρχίζουμε σιγά σιγά να βγαίνουν εκτός σπιτιού. Αρχίζουμε δειλά-δειλά δηλαδή να τους βγάζουμε στον κόσμο έξω, να αρχίζουν να γνωρίζουν, να βλέπουν το τι γίνεται. Να μην ανεβαίνουν, ας πούμε, σκαλοπάτια για τις αρθρώσεις τους, για τα κοκαλάκια τους. Μιλάς για την εκτόνωση και μέχρι που μπορούμε να τη φτάσουμε, ναι, εννοείται. Το τονίζω αυτό συγκεκριμένα, γιατί μπορεί κάποιος να το μπερδέψει και να λέει: Α, okay, ένα κουτάλι μπορώ να το βγάλω έξω και να αρχίσει να τρέχει σαν τρελό. Ναι, ναι, ναι. Θα το δεις πώς θα πάει και αυτό που μου. Δηλαδή, το σημαντικότερο απ' όλα νομίζω ότι είναι ότι πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε τους σκύλους μας, έτσι δεν είναι? Είναι ένα φυσιολογικό πράγμα στο σκύλο να δαγκώνει. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να του δείξουμε πότε μας αρέσει και πότε πρέπει αυτό να σταματήσει. Σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι δεν παίζουμε με το σκύλο μας, όμως πρέπει να παίζουμε σωστά. Έντονα και άγρια παιχνίδια, σε εισαγωγικά άγρια, πρέπει να τα σταματάμε, ειδικά όταν έχουμε στο σπίτι παιδιά. Και όσον αφορά τη σωματική άσκηση, που είπαμε πριν και πολύ καλά το τόνισες, για το πρώτο διάστημα όταν έχουμε κουτάδια, καλύτερα είναι στις σκάλες να τα παίρνουμε αγκαλιά. Αγκαλιά, ακριβώς. Αλλά μόνο εκεί, έτσι, μην το κάνουμε συνήθεια. Γιατί πολύ, ειδικά στα μικρόσωματα σκυλάκια. Α, μένει μόνιμο. Είναι αυτό το μόνιμο. Λίγο σαν τσαρτάκι. Αυτό το. Ναι. Εκεί δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, ο σκύλος μας δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει. Εμείς όμως θα πρέπει να ασχοληθούμε. Και ξαναλέω, είναι ένα μωρό. Αν είχατε ένα μωρό στο σπίτι, θα έκλαιγε. Θα έκανε πράγματα τα οποία δεν θα καταλάβαινε ότι δεν πρέπει να τα κάνει. Δεν βλέπω σχόλια όμως στο Facebook. Ούτε εγώ στο Instagram. Ένα πριν λίγο έβλεπα. Δυστυχώς. Μα Γιαννάκης, έχουμε κάνει σήμερα λάστιχο. Είχαμε κάποια σχόλια στο Facebook τα οποία έχουν σβήσει και δεν ξέρω. Αν μπορείτε, παιδιά, σας παρακαλώ και δεν σας κάνει κόπο, μπορείτε να τα ξαναγράψετε τα ερωτήματά σας. Okay, πάντως. Okay. Η Κορίνα ρωτάει αν γαυγίζει, έχει 6 μηνών σκυλάκι, το οποίο γαυγίζει για προσοχή. Και αν αυτό κόβεται. Όταν ζητάει την προσοχή και γαυγίζει επίμονα. Πώς μπορεί αυτό λοιπόν να το κόψει? Δεν διευκρινίζει ακριβώς την ερώτηση, δηλαδή πότε γαυγίζει. Όχι, μας λέει ότι απλά γαυγίζει για προσοχή. Έτσι το αντιλαμβάνεται η ίδια, μπορεί και να είναι διαφορετικά. Θα απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό το ερώτημα που μας έκανε, έτσι όπως το βλέπουμε. Βλέπουμε, οκ. Βαδίζει για την ίδια. Οκ. Μπορεί να είναι βαρεμάρα. Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να είναι. Μπορεί να έχουμε δώσει περισσότερη σημασία ή να το έχουμε αναγάγει εμείς αυτό. Mm. Να
το έχουμε φτιάξει εμείς χωρίς να το καταλάβουμε. Συνήθως έτσι γίνεται, έτσι παράγουμε πάντα. Μάλλον μας εκπαιδεύουν πολλές φορές. Σίγουρα. Τυχαίνει όντως πραγματικά όταν σου μιλάει ο σκύλος, όπως λέω εγώ κάποιες φορές στους πελάτες μου, δηλαδή γαβλίζει, λέει κάνει κεράμι, τότε ακριβώς δηλαδή είναι με σημασία. Όχι, τι λέει, τι γαβλίζει, τι κάνει, τι ράνε. Όταν ακριβώς ανταποκρινόμαστε σε τέτοιες συμπεριφορές, πάλι ο σκύλος τίνει να καταλαβαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που πρέπει. Σου λέει, α, γαβλίζω, τώρα μου δίνει σημασία. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, ακριβώς το πρέπει. Ναι, οι περισσότεροι αυτό που κάνουν είναι να επιβραβεύουν το γάβγισμα. Mm-hmm. Ο σκύλος αυτό το καταλαβαίνει αμέσως, είναι πανέξυπνα. Λοιπόν, εκεί πρέπει να θέσουμε κάποια όρια. Θα πρέπει να αγνοήσουμε κάποιες φορές αυτό, θα πρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο γαβγίζει ο σκύλος. Μπορεί να γαβγίζει παραδείγματος χάρη γιατί θέλει να πάει τουαλέτα. Θα πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε αν όντως είναι για σημασία ή αν υπάρχει ένας άλλος λόγος πίσω από το γάβγισμα. Έτσι να πούμε ότι η φωνή. Η γλώσσα του σκύλου είναι το γάβγισμα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μουγκό σκύλο μόνιμα. Ένας πολύ καλός τρόπος είναι να μάθουμε το σκύλο μας να γαβγίζει με εντολή και να σταματάει. Είναι ένα και πολύ ωραίο τρίκ που μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει σωστά, γιατί μετά ξεφεύγει πάλι η κατάσταση. Επίσης να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό. Ξαφνικά υπάρχουν κάποιοι που αγαπάνε πάρα πολύ τα σκυλιά τους και ένα χρονικό διάστημα που έχει πάρα πολύ σημασία. Και ξαφνικά, επειδή έχουν φόρτο εργασίας ή αλλάζει η καθημερινότητά τους ή έρχεται ένα παιδί στο σπίτι, σταματάει αυτή η σημασία. Πολύ σωστό. Οπότε ο σκύλος από εκεί που έπαιρνε σημασία συνεχώς, παίρνει λιγότερη. Τώρα, όταν μιλάμε για ένα 6 μηνών κουτάβι, είναι ένα κουτάβι το οποίο θα μας δοκιμάσει. Θα δείτε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Θα μας τεστάρει. Γιατί μας τεστάρουν, ναι. Και είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε περισσότερο. Νομίζω το πιο εύστοχο εδώ είναι ότι μας εκπαιδεύουν πάρα πολύ καλά. Θέτουμε λοιπόν κάποια όρια, γι' αυτό και εμείς οι εκπαιδευτές όλοι έχουμε το box που το προτείνουμε συνεχώς και είναι και οι ώρες απομόνωσης όταν δεν μπορούμε να είμαστε εκεί και να ασχοληθούμε με το σκύλο μας, ο οποίος μπορεί να κάτσει, να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι καλύπτονται όλες οι ανάγκες του σκύλου για να μην έχουμε γάβγισμα χωρίς λόγο. Γιατί αν δεν έχει βγει βόλτα και είναι όλη μέρα κλεισμένο στο σπίτι, για να πούμε λίγο για την καραντίνα, πώς είμαστε λίγο τώρα τελευταία όλοι. Ακόμα και εμείς έτσι. Ακριβώς. Ακόμα και εμείς. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν πρέπει να απελπίζεται ο κόσμος από ό,τι θα κάνω. Δηλαδή και εμείς που είμαστε εκπαιδευτές σκύλων, βλέπουμε διαφορά στους σκύλους μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Ακριβώς. Και να λέμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Το άλλο και το μέγα είναι η εκπαίδευση του σκύλου μας. Εκεί ο σκύλος μαθαίνει και το όχι. Οπότε μπορεί να το κατανοήσει όταν θα πω όχι την ώρα που γαβγίζει και για ποιο λόγο το λέω. Όταν έχω ασχοληθεί πραγματικά μαζί του και κατανοεί τις εντολές. Και επίσης ανακατεύθυνση. Ακριβώς. Είναι και θέμα κοινωνικοποίησης πολλές φορές. Μερικές φορές γίνονται δηλαδή τα φυγάβισμα σε άλλα σκυλιά κλπ. Και κάποιοι το λένε, φαίνεται σαν να είναι γάβισμα σημασίας. Δεν είναι τέτοιο γάβισμα όμως. Μπορεί να είναι ένα γάβισμα το οποίο καλεί έναν άλλο σκύλο. Πολλοί αφήνουν τα σκυλιά τους στο μπαλκόνι και γαβγίζουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Οπότε σε αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πάνω απ' όλα, όρια, εκπαίδευση και βλέπουμε. Μπορούμε να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε για ποιο λόγο ο σκύλος μας γαβγίζει. Αν γαβγίζει 3 ώρα το βράδυ, δεν έχει βγει. Μπορεί να θέλει να τα κουρίσει. Μπορεί να θέλει να κάνει την ανάγκη του. Έτσι. Μπορεί να πεινάει, μπορεί να διψάει, μπορεί να το σκύβεται. Βασικά το κυριότερο, νομίζω το κυριότερο. Εντάξει, πώς θα σας θέσω. Οι περισσότεροι. Έχει τύχει πάρα πολλοί άνθρωποι να με ρωτήσουν, ο σκύλος μου τραβάει για να γυρίσω πίσω. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και τυχαίνει όντως να μας έχουν ρωτήσει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Μπορεί να είναι πάρα πολύ, επειδή το ανέφερε στο νερό, γι' αυτό το λέω, μπορεί να είναι και έναν απλούστατο λόγο ότι το σκυλί διψάει. Ακριβώς. Έτσι. Και να θέλει να γυρίσει στο σπίτι για να πιει νερό, τίποτα άλλο. Ναι, γιατί εμείς χρησιμοποιούμε αρκετό φαγητό και παρίζα και διάφορες κορκέτες και διάφορες λουκουδιές. Φεύγουμε βόλτα μια μισή ώρα. Έχει το νόμο. Τρέχει, τρώει, διψάει. Δεν έχουμε νερό μαζί μας. Και στο γυρισμό ξέρει ότι η πηγή νερού έρχεται μέσα στο σπίτι. Υπήρχαν πελάτες πραγματικά που μου είπαν γύρισε και ήθελα να πει. Ναι, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να είναι τόσο απλό
λόγους που μπορεί καν να μην τον έχουμε σκεφτεί. Για σωστά. Τώρα, ναι. Σε βλέπεις εσύ. Βλέπεις από εκεί. Ωραία να πάμε σε μια ερώτηση που έχουμε εδώ στο Instagram. Ρωτάει ο Στέφανος, γεια σου Στέφανε. Ο σκύλος μου πηδάει όταν βλέπει ανθρώπους πάνω τους, από τη χαρά του. Από τη χαρά του να παίξει, τι να κάνω για να μην το κάνει. Με την προσοχή του σε εμάς και όχι στους άλλους. Και σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν και οι φίλοι και τα άτομα της οικογένειας. Γιατί αν κάποιος δεν το τηρεί μέσα στο σπίτι αυτό, δηλαδή αν εσύ βάλεις τα όρια σου και έρχεται η αδερφή σου. Αδερφός. Και εκείνη τη μέρα τον αφήσεις να πηδήξεις πάνω στον αδερφό. Έστω και μία φορά, δεν θέλει παραπάνω, έστω και μία φορά. Άρα θα πρέπει αυτό να. Θα πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί σε αυτό και να εξηγήσουμε και στον κόσμο για ποιο λόγο, έτσι. Βασικά είναι πάρα πολύ απλό, νομίζω. Εάν έρχεσαι σε οπτική επαφή με το σκύλο εκείνη την ώρα, δηλαδή μπαίνει, ας πούμε, ότι γίνεται αυτό στο σπίτι σου, έτσι. Γιατί δεν διευκρινίζεις επίσης το που γίνεται αυτό. Τα πάντα, η κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Πες ότι γίνεται λοιπόν στο σπίτι σου. Μπορεί να γίνεται και έξω, βέβαια, δεν έχει καμία σημασία. Μάλλον έχει, αλλά τέλος πάντων. Πες λοιπόν ότι γίνεται στο σπίτι σου. Εάν με το που μπαίνει οποιοδήποτε έχει μάθει το σκυλί σου μέχρι σήμερα ότι μπορώ να πηδάω πάνω του και κατευθείαν ο καλεσμένος ή φίλος, όπως θες πες τον, όπου του μόνο το αγοράκι μου, το κοριτσάκι μου, το γλυκούλι, τον αντάλλο, κατευθείαν ανταποκρίνεται, προφανώς ο σκυλός δεν μπορεί να καταλάβει ότι ξέρεις κάτι αυτό δεν είναι κακό που κάνω. Ενοχλεί εμάς. Για τον ίδιο είναι πηγή χαράς, δηλαδή. Ειδικά αν το έχει μάθει από μικρό. Δυστυχώς παίρνω μηνύματα ότι δεν ακούω. Έχει φτιάξει. Ωραία. Λέει επίσης ο Στέφανος τώρα. Το κάνει σε όλους εκτός από μένα, αλλά δεν θέλουν να καταλάβουν. Τον βλέπουν γλυκούλι και τον αφήνουν. Στέφανε, προφανώς είναι γλυκούλι. Εννοείται ότι είναι γλυκούλι. Στέφανε, θα πρέπει να είσαι λίγο πιο αυστηρός, γιατί υποφέρεις εσύ και μαζί με σένα υποφέρει και το σκυλί, το οποίο ουσιαστικά πρέπει να διορθώνεται χωρίς λόγο. Θα μπορούσες να τους εξηγήσεις με πολύ όμορφο τρόπο ότι μπορούν παραδείγματος χάρη να δώσουν μία λιπουδιά όταν ο σκύλος εκτελέσει μία εντολή. Μπορείς να τους βοηθήσεις. Να δώσεις εσύ μια εντολή στο σκύλο σου, παραδείγματος χάρη, αν έχει εκπαιδευτεί στο να κάτσει, και αυτός που θα έρθει να του δώσει μια λιγουδιά. Να είναι στατική δηλαδή εκείνη την ώρα η όλη διαδικασία, η στάση του σκύλου. Αλλά το τι είναι γλυκούλι, τι να κάνουμε τώρα είναι. Πήρε όμορφο σκύλο. Δεν πειράζει. Θέλει λίγο δυστυχώς, εφόσον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που σε ενοχλεί, πρέπει να πεις σε όποιον έρχεται μέσα στο σπίτι να μην του δίνει καμία σημασία. Ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά δεν είναι τόσο. Καλό είναι να γίνουμε λίγο παραπάνω αυστηροί για το καλό του σκύλου μας, έτσι. Γιατί εννοείται ότι μπορεί να έρθει οποιοδήποτε στο σπίτι και να μην θέλει να ανέβει πάνω σου. Να μην θέλει να έχει καμία επαφή με τα ζώα, γιατί είναι πάρα πολύ αυτή. Επίσης μπορεί να φοβάται, επίσης μπορεί να τη δείξει πάνω σε ένα παιδάκι και να το ρίξει κάτω και να του μείνει για μία ζωή και να πως ξαφνικά παιδιά φοβούνται σκυλιά και δεν τα φέρουν ποτέ και κατ' επέκταση τα κάνουν και κακό. Ναι, πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί. Πιστέψτε με, όσοι μπαίνουν στη διαδικασία εκπαίδευσης, επειδή η εκπαίδευση του σκύλου δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι κάτι το οποίο γίνεται, είναι φόρο ζωής. Ξεκινάμε λοιπόν όταν παίρνουμε το πηδάδι και όσο καιρό το έχουμε θα πρέπει να συντηρείται όλο αυτό. Όταν λοιπόν μπεις σε αυτή τη διαδικασία και σιγά σιγά χτίζεις και κερδίζεις πράγματα και βιώνεις πράγματα μαζί με το σκύλο σου, από εκεί και πέρα αρχίζεις λίγο και βάζεις τα όρια πιο εύκολα και στους γύρω σου. Στην τελική ο σκύλος είναι δικό σου και όπως δεν θα ήθελες να πλησιάσει κάποιος ένα παιδί σου αργότερα, έτσι θα πρέπει να θέσει και κάποια όρια και να είσαι και λίγο πιο αυστηρός ακόμα και για το σκύλο σου. Λοιπόν, επειδή απαντάει πάλι ο Στέφανος, Στέφανε, παρόλα αυτά, σε ευχαριστούμε πραγματικά που απαντάς, γιατί μας βοηθάς και εμάς. Λέει κυρίως θέμα, το έχω με το λουρί όταν γίνει με αυτό, γιατί το κρατάω πίσω και γίνεται πιο. Μάλλον γιατί το κρατάω πίσω και γίνεται πιο έντονο όταν είναι λιπτός, αν πάει στον άλλον και δεν του δώσει σημασία τον αφήνει. Ωραία. Καταρχάς, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθείς κάποιο live από την
συνέχεια το ίδιο πράγμα, γινόμαστε λίγο παπαγάλοι, αλλά δεν πειράζει, θα ξαναγίνουν ακόμη μια φορά. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, το τονίζω πάρα πολύ αυτό το πράγμα, και μόνο εγώ, δεν αφήνουμε το σκυλί χωρίς λουρί. Ποτέ. Ποτέ, 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 σύμφωνα να το τραγουδήσω κιόλας, δεν ξέρω. Ποτέ. Πρέπει να ελέγχουμε το σκυλό μας. Όσο και να τον εμπιστευόμαστε, δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους γύρω μας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι μπορεί να κάνει το σκυλί, πώς θα ανταποκριθεί κάποιος άλλος στο σκυλί μας, ή αν επίσης μπορεί να έρθει κάποιο άλλο ξένο σκυλί, έτσι. Και μπορεί να το ορμήξει, να το δαγκώσει, να κάνει το οτιδήποτε. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις πελατών που έχουν γίνει επιθετικά ή φοβικά γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί τους έχουν επιλεχθεί σκυλιά που ήταν λειτουργητά από τους ιδιοκτήτες τους, κυδεμόνες τους, όπως θέλετε να πείτε αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το σκύλο μας με λουρί. Δεν έχει να κάνει με το ότι το εχμαλωτίζουμε και το καταπιέζουμε. Πρέπει το σκύλο να το μάθουμε νωρίς, να είναι δίπλα μας. Και όταν υπάρχει κάποιος χώρος που είναι λίγο έτσι πιο ανοιχτός, αν θέλουμε να το εκτονώσουμε, πολύ ωραία να το κάνουμε αυτό. Και εγώ θέλω να δω ελεύθερα τα σκυλιά μου. Και όχι μόνο εγώ. Νομίζω πάρα πολύ. Ναι, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε το χώρο. Πρέπει να καταλάβετε επίσης ότι αυτό είναι παράνομο. Να θέσω ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα. Έχει τύχει πολλές φορές να είμαι με πελάτη σε εκπαίδευση και να μου έχουν έρθει 3 σκυλιά ταυτόχρονα σε μία πλατεία. Σε μία πλατεία, την ώρα που έκανα μάθημα, ελεύθερα και εκείνη την ώρα ένα γάβιζε, το άλλο ήθελε παιχνιδάκι και το καθεξής. Και είχα εκείνη την ώρα ένα φοβικό σκυλί μπροστά μου. Και σκεφτείτε ότι ήμουνα σε μία γωνία. Ήμουν ψηλό απομονωμένη, γιατί δεν ήθελα να πάω προς εκεί. Αλλά ήταν ένα θέμα που χρειαζόταν οπωσδήποτε κοινωνικοποίηση και χρειαζόταν οπωσδήποτε να έρθει εξ αποστάσεως βέβαια, σε επαφή με σκυλιά. Okay. Δεν βοήθησε αυτό το πράγμα και πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι εφόσον έχετε αποφασίσει να έχετε ένα σκύλο, πρέπει να έχετε και την ευθύνη. Okay. Πρέπει το σκυλί σας να έχει λουρί. Τελεία. Ναι, επειδή μου γράφει ο Στέφανος ότι είναι σε χωράφια, δεν τον έχω στις γειτονιές χωρίς λουρί, αν βρεθεί κάποιος με κάποιον άλλο σκύλο κτλ. Τέλος πάντων, εάν θέλουμε να έχουμε έναν σκύλο λίγο πιο ελεύθερο, να το πω έτσι, μπορούμε να πάρουμε ένα δίμετρο λουρί, όχι φλέξη σε καμία περίπτωση, υπάρχουν οι μάντες, μπορείτε να αρχίσετε να παίζετε με το μπαλάκι και να το γυρνάει πίσω κτλ. Έτσι ώστε όμως, αν χρειαστεί να έχετε τον έλεγχο και να μπορείτε να κρατήσετε το λουρί, να υπάρχει. Μπορείτε να πάρετε 1,5, νομίζω έχει 2, 5, 10 μέτρα οι μάντες ή να φτιάξετε ένα μόνο σας. Σε καμία περίπτωση χωρίς λουρί. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να μην είναι άνθρωπος, μπορεί να μην είναι σκύλος, μπορεί να είναι μία γάτα απλά που θα ακολουθήσει ο σκύλος σας και μπορεί να είναι ένα μάξι που τελικά θα το πατήσει. Είπα ξύλο, έχουν συμβεί όλα αυτά και γι' αυτό το λέμε. Θες να συνεχίσουμε από εδώ, θες να συνεχίσουμε από εδώ, θες να συνεχίσουμε από εκεί. Εμένα γαμπίζει συνεχώς τους περαστικούς πολύ έντονα στην βόλτα. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό. Πόσο χρόνο είναι ελπίδα και έχεις κάνει κάποια εκπαίδευση. Κάτσε να μιλήσουμε για την βόλτα μου. Και τι φιλή είναι. Σας ακούμε, ωραία, χαίρομαι. Η Έλενα εδώ μεταξύ, Έλενα, γεια σου και σένα. Έκανε μια ερώτηση πριν, αλλά την είχες απαντήσει ήδη. Έλενα, ναι, το βίντεο θα μπορείς να το δεις κανονικά μετά, οπότε μην ανησυχείς. Απλά προχωράμε λίγο, γιατί είναι πάρα πολλές ερωτήσεις, συγχώρεσέ μας. Και πρέπει λίγο να προλάβουμε. Λοιπόν, εδώ ήμασταν. Περίμενε. Στην Έλενα απάντησα, ωραία, ελπίδα. Okay. Η ελπίδα απαντάει. Είναι ενός και το πήρα προς πρώτο 5 μηνών μάλλον να παίξω. Τον υιοθέτησα ημίαιμος και φωνάκος. Okay. Οπότε ήταν σε κάποια φιλοσοφική προφανώς. Δεν έχει κοινωνικοποιηθεί. Τώρα αυτό δεν ξέρουμε πώς μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Εννοώ έντονα σε περαστικούς, πολύ έντονα στη βόλτα. Α, μόνο σε ανθρώπους. Δεν γράφει για ζώα. Όχι, όχι. Δεν αναφέρει βασικά
καθόλου σε ποιους είναι. Είναι σε σκύλους, είναι σε ανθρώπους. Πες μας, ελπίδα, αν δεν σου κάνει κόπο. Ούτε στο σπίτι μπορεί να μπει εύκολα κάποιος, να πάσει σπατσάκι και γαβίζει έντονα. Εδώ έχουμε προβλήματα. Okay. Εδώ έχουμε προβλήματα συμπεριφοράς και... Ελπίδα μου... Επιθετικότητας προφανώς. Εκπαίδευση. Δεν ναι. μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι, σε καμία περίπτωση. Πρέπει κάποιοι ως... Ούτε να εξηγήσουμε τώρα τι είναι τα αδικά ζητήματα. Ναι, ακριβώς. Είναι κάποιες καταστάσεις που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν λύνονται με κουβέντα. Χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιος επαγγελματίας, και το τονίζω αυτό, να έρθει στον χώρο σας, να γνωρίσει εσάς και το σκύλο σας, να δει τι γίνεται με τα ίδια του τα μάτια, έτσι ώστε να μπορεί να σου απαντήσει σωστά και να σου δώσει τις λύσεις στο πρόβλημά σου. Αλλά είναι μια ιδέα σε περίπτωση, νομίζω. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κακοποιηθεί, μπορεί να γαβίζει μόνο σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Υπάρχουν σκυλιά που γαβίζουν παραδείγματος χάρη μόνο σε άντρες. Υπάρχουν σκυλιά που γαβίζουν σε κάποιους που έχουν κουκούλα ή καπέλο. Μόνο σε ανθρώπους τον ίδιο. Ναι, το ξέρω. Απλά δεν ξέρω αν είναι γυναίκες, άντρες. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε το παρελθόν, το background και τι μπορεί να έχει συμβεί. Σίγουρα θέλει κάποιον ειδικό που θα δει την περίπτωση μεμονωμένα και θα βγάλει ένα πλάνο εκπαίδευσης. Θα σας καλέσω, ναι, ξεπερνιέται. Παιδιά, εννοείται. Εννοείται. Αν έχεις τη δύναμη και τη θέληση, ας το πω έτσι, εννοείται ότι ξεπερνιέται. Οτιδήποτε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θέληση να υπάρχει και όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Του θέλει τα μηνύματα. Αλλά θέλει οπωσδήποτε εκπαίδευση στο σκύλο. Οπωσδήποτε. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορεί να πει άνθρωπος. Κατανοητό. Κατανοητό. Μην ανησυχείς καθόλου. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο να. Μερικές φορές. Αντιγόνη φυλάκια. Η ελπίδα είναι, ναι. Δεν μπορεί να βγει άνθρωπος. Ναι, ήταν η ελπίδα που είχε. Ελπίδα μου, μερικές φορές αυτό συμβαίνει και γιατί μπορεί ο σκύλος να προστατεύει εσένα κατά κάποιο τρόπο. Αν τον πήρες από μια φιλοζωική και του έδωσες πάρα πολύ αγάπη, άθελά σου μπορεί να το δημιούργησες αυτό, μια υπερπροστασία προς τα εσένα. Αυτό σίγουρα θέλει, ναι, ξεπερνιέται, θέλει αρκετή δουλίτσα, δεν είναι κάτι απλό, ούτε είναι κάτι το οποίο μπορούμε να σου το απαντήσουμε από εδώ για το πώς να το κάνεις. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σε δούμε από κοντά και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Δεν είναι η πρώτη φορά, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ακριβώς. Και πήγαν και πολύ καλά. Θες να πάμε στο Facebook? Δεν βλέπω τα μηνύματά μου στο Facebook. Αυτά ξέρω. Δυστυχώς. Αυτά δεν ακούγεστε και τα λοιπά μου λένε. Δεν βλέπω τα μηνύματα. Είναι παλιά αυτά. Δεν έχουν κύρια καινούργια. Οκ. Okay. Άρα συνεχίζουμε εδώ. Πες μου. Από το Facebook. Οκ. Okay. Εδώ πρέπει να φάω το γυαλιά. Δεν ακούγεστε πολύ δυνατά. Ενώ στην πρωινή βόλτα είναι κυρία, τα κάνει όλα έξω. Στις άλλες δύο βόλτες, μία είναι οκ okay και μία με το που γυρνάει από την βόλτα, τα κάνει στο σπίτι. Αδεσποτάκι, 7 μηνών. Αισθάνεται καλά στο σπίτι. Ολυμπία έχει μάθει το σκυλί που μπορεί να έχουμε φταίξει. Ολυμπία το σκυλάκι αυτό έχει μάθει σε crate, σε box. Είναι ελεύθερο μέσα στο σπίτι. Επίσης, είναι οι βόλτες συγκεκριμένες ώρες και οι βόλτες βγαίνουν από σένα ή βγαίνουν από κάποιο άλλο άτομο της οικογένειας. Να προχωρήσουμε παρόλα αυτά ή να περιμένουμε λίγο μήπως μας απαντήσει η Ολυμπία. Ας προχωρήσουμε και βλέπουμε. Συμφωνείς? Ναι, τα βλέπω τώρα από εδώ. Τα βλέπεις, ναι. Ήρθανε. Ωραία. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Η Αναστασία μας ρωτάει. Okay. Γεια σας. Γεια σας, είναι Αναστασία. Έχω ένα γαλλικό bulldog 8 μηνών και με δυσκολεύει με τα σύσσα του. Ενώ τον βγάζω συνέχεια βόλτα, κάποιες φορές θα κάνει μέσα. Ελληνική. Okay. Λοιπόν, ναι. Εδώ. Ολυμπία και Αναστασία, γιατί προφανώς έχετε το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνετε, να έχετε ένα σταθερό πρόγραμμα στην βόλτα, στο φαγητό και στο νερό. Επίσης θέλω να πω ότι αυτό που έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές είναι βγαίνει ο σκύλος βόλτα, κάνει την ανάγκη του και από εκεί και πέρα γίνεται είτε η εκπαίδευση, είτε η βόλτα,
και ο σκύλος επειδή έχει έχει κινηθεί η κίστη του από όλη αυτή τη βόλτα, έχει ξανά και άλλα ούρα τα οποία εσείς κατευθείαν τον ανεβάζετε στο σπίτι και δεν του δίνετε την ευκαιρία να πάει άλλη μια φορά τουαλέτα και τα κάνει μέσα. Οπότε μπορείτε να δείτε λιγάκι και αυτό. Δώστε ευκαιρία στο σκύλο μετά την βόλτα της μίας ώρας να δείτε αν θέλει πραγματικά άλλη μια φορά να τα κάνει μέχρι να ξανανεύει στο σπίτι. Γιατί πολλές φορές από τη χαρά τους ή επειδή κινείται η κίστη τους παραπάνω ή επειδή παίξατε ή επειδή μπορεί να έχει νερό κατά τη διάρκεια της βόλτας, μπορεί πάλι να γεμίζει η κίστη. Και να σκεφτούμε πάλι ότι τα σκυλιά περίπου 7 μηνών κρατιούνται περίπου 7 με 8 ώρες. Από εκεί και πέρα, αν βάλετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στο φαγητό και στο νερό και ξέρετε τι ποσότητα παίρνει, θα μπορείτε να φτιάξετε και ένα καλύτερο πρόγραμμα. Θα χρειαστεί καιρό. Είναι κουτάδι ακόμα. Θα έχουμε κάποια ατυχήματα. Εννοείται, ναι. Δεν γίνονται όλα διαμαγείας. Και υπομονή. Ακριβώς. Εγώ αυτό που θα πρότεινα είναι να γράψετε ένα. Να καθίσετε να γράψετε και να γράψετε καθημερινά σε ένα ημερολόγιο ποιες ώρες βγήκε, τι ώρα έφαγε. Και φυσικά αυτό που κάνουν κάποιοι είναι βάζουν το φαγητό, παραδείγματος χάρη, η ώρα μία. Λέμε μία ώρα. Δεν το τρώει ο σκύλος. Και το έχουν εκεί για όλη μέρα. Κανονικά πρέπει εκείνη την ώρα να το πάρετε. Και να ξαναμπεί την επόμενη ώρα που είναι να φάει, που μπορεί να γίνει 7 η ώρα το απόγευμα. Έτσι θα μπορέσετε να ελέγξετε το φαγητό, την ποσότητα του φαγητού, την ποσότητα του νερού και φυσικά τις βόλτες. Μπορεί να χρειάζεται και παραπάνω βόλτες από 3 φορές ένα κουτάβι. Μπορεί να είναι λίγες οι βόλτες για το συγκεκριμένο κουτάβι. Δεν αντιδρούν όλα τα κουτάβια το ίδιο. Κάποια κουτάβια θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο έξω, περισσότερες φορές κτλ. Το κάθε κουτάβι λοιπόν πρέπει να έχει το πρόγραμμά του. Ήρθε εκεί. Χίλια συγγνώμη από το. Ήρθε εκεί. Κάνε λίγο scroll down, σε παρακαλώ. Γιατί μας απαντάει και η Ολυμπία. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Πόσο πιο δυνατά. Έχουμε και βέβαια το φωνάρι να πεις ότι δεν είχαμε. Κορίτσια, καλησπέρα. Ο φίλος μου είναι πολύ λιγούρης, ο οποίος τρώει μέσα στο σπίτι του, του τρέχουν τα σάλια και επίσης όταν το κατεβάζω στην αυλή γαργίζει πολύ. Έχετε κάποια συμβουλή. Είναι αρσενικό κοκόνι 2 ετών. Okay. Όλα τα σκυλιά είναι λέμαργα. Okay. Τι εννοείται, του τρέχουν τα σάλια. Έχουμε τώρα λίγο. Όταν το κατεβάζουν να βγει. Είναι μονοκατοικία αυτό. Μάλλον ναι. Μάλλον ναι. Και είναι ελεύθερο και ίσως περνάνε άλλα σκυλιά και γαμίζεις άλλα σκυλιά. Πώς γίνεται ακριβώς, γιατί δεν καταλαβαίνω ακριβώς στην ερώτηση. Η Ολυμπία μου δεν μας έχει απαντήσει. Ωραία, Ολυμπία μου, αφού λοιπόν έχετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σε βόλτα και φαγητό, θα πρέπει να μείνετε εκεί. Θα δείτε αποτέλεσμα, είναι 7 μηνών, ίσως θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Εγώ θα έβαζα και άλλες βόλτες σε αυτή την περίπτωση. Αν είναι 3, ας γίνουν 5. Μπορεί να χρειαστεί να είναι και 6. Η βόλτα δεν σημαίνει βγαίνω μία ώρα με το σκύλο μου κάθε φορά. Η βόλτα της, να κάνει την ανάγκη από τη βόλτα της εκτόνωσης, έχει μία διαφορά. Κάτι πάρα πολύ καλό που μαθαίνουμε εμείς οι εκπαιδευτές στα άτομα τα οποία μας επιλέγουν να εκπαιδεύσουμε το σκύλο τους, είναι να δίνουμε και μία εντολή για την ανάγκη τους. Οπότε με μία εντολή ξέρει ο σκύλος ακριβώς για ποιο λόγο κατέβηκε και τι πρέπει να κάνει. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ιδιαίτερα για μέρες που βρέχει και θέλουμε να γίνει γρήγορα και δεν μπορούμε να είμαστε μισή ώρα και μία ώρα και να περιμένουμε πότε ο σκύλος μας θα αποφασίσει να κάνει την ανάγκη του. Mm-hmm. Ολυμπία, ναι. Συνεχίζεις με το πρόγραμμα αυτό και βάζεις βόλτες παραπάνω. Διαβάζεις εκεί, γιατί εγώ δεν βλέπω. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Εάν αυτό το πρόβλημα, αν δηλαδή ο σκύλος στη βόλτα, πέρα από το πρόβλημα που έχετε, αν τέλος πάντων δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και η τροφή καμιά φορά, οπότε δες λίγο και την τροφή, αν οι ποσότητες που κάνει είναι μεγάλες. Μπορεί η τροφή να μην του κάθεται πάρα πολύ καλά και να χρειαστεί να αλλάξει. Οπότε είναι και αυτό ένα θέμα.
Θες να συνεχίσουμε από εκεί, θες να συνεχίσουμε από εκεί. Ωραία, θες από εκεί και θα... Θα πηγαίνουμε να γυρίσω, ναι, θα γυρίσω στην Άννα μετά εγώ. Οκ, okay, λοιπόν, κατάτησε, θέλω να δω και που είχαμε μείνει γιατί έχω λίγο. Οκ, είμαστε εδώ στην Αναστασία. Α, όχι, το απαντήσαμε αυτό ή όχι. Ωραία, η Αναστασία, όχι, νομίζω ότι δεν το διαβάσαμε αυτό, συγγνώμη με τη λίγο που σώψαρα. Γεια σας. Γεια σου, είσαι Αναστασία. Έχω ένα γαλλικό μπουλντόγο 8 μηνών και με δυσκολεύει με τα τσίσα του. Ενώ το βγάζω συνέχεια βόλτα, κάποιες φορές θα κάνει μέσα. Το είπαμε. Λίγο πολύ νομίζω ότι απαντήσαμε την ίδια ερώτηση. Μιλάμε για ένα κουτάβι, έτσι. Λίγο να ελέγξεις το νερό του. Πόσες βόλτες κάνεις την ημέρα. Γενικότερα, ο κόσμος λίγο δεν καταλαβαίνει ότι ένα κουτάβι χρειάζεται πάρα πολλές βόλτες ανάλογα με τις ανάγκες του σκύλου, έτσι. Υπάρχουν σκυλιά που από μόνο τους, καλή ώρα, να πω κάτι. Τα αρσενικά με τα θηλυκά έχουν τεράστια διαφορά, έτσι, όσον αφορά ιδίως τα τσίσα. Τα θηλυκά πρέπει να ξέρετε ότι όταν βγαίνουν έξω και τα τσίσα τους, αδειάζουν εντελώς την κύση τους. Εν αντιθέσει με τα αρσενικά. Τα αρσενικά πάντα κρατάνε τσισάκι. Γιατί πολύ απλά θέλουν να μακάνουν την περιοχή τους, μυρίζουν. Ναι. Σκομποδράκι και το καθεξής. Ναι. Είναι και κάτι που επειδή μου λέει ο Ολυμπία, ευχαριστώ πάρα πολύ με την εντολή και τα λοιπά, είναι όπως το κάτσε. Ναι, είναι μια εντολή και αυτή λοιπόν που μπορείτε να δώσετε στο σκύλο σας για να καταλάβετε ότι εκείνη την ώρα θέλετε να κάνετε, να κάνει την ανάγκη του. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, όμως σιγά σιγά θα το συνδέσει. Αν παραδείγματος χάρη βγει ο σκύλος, κάνει την ανάγκη του και εκείνη την ώρα επιβραβευτεί, όχι την ώρα που την κάνει, γιατί μπορεί να το διακόψετε, τελειώνοντας την ανάγκη του, επιβραβευτεί με μία λέξη, όποια θέλετε εσείς, από εκεί πέρα θα αρχίσει να καταλαβαίνει σιγά σιγά τι σημαίνει αυτό. Επίσης, όσον αφορά το 8 μηνών γαλλικό μπουλντόγκ και τα λοιπά με τα τσίσα και τα λοιπά, ναι, είναι 8 μηνών, ίσως χρειαστεί περισσότερες βόλτες. Το βγάζω συχνά βόλτα. Το θέμα δεν είναι να βγαίνει συχνά βόλτα, το θέμα είναι να βγαίνει τις βόλτες που χρειάζεται ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε θέσει. Αν παραδείγματος χάρη έχει πιει μία ώρα μία τεράστια ποσότητα νερού, μπορεί να θέλει να βγει σε μισή ώρα. Ναι, αν έχει πιει λιγότερο. Λέει κάποιες φορές θα κάνει και μέσα. Υπάρχει πάνω μες στο σπίτι, ακόμα, αν μπορεί να μας απαντήσει. Εγώ το βγάζω λέει 4 φορές, α, μας απάντησε. Και παρόλα αυτά τα κάνει συνήθως μετά την βραδινή βόλτα. Περίπου μία ώρα με δύο ώρες μετά την βόλτα. Δεν είναι σε κρέα, είναι ελεύθερο στο σπίτι. Ναι, λογικά. Ωραία, θα το βγάλεις άλλη μία φορά. Δυστυχώς, τα ατυχήματα σε ηλικίες τόσο μικρές θα υπάρχουν. Κρατήστε ένα πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λέω γιατί όσοι το κάνανε πραγματικά καταλάβανε, βλέποντας γραπτά ένα πρόγραμμα, ας πούμε, ενός μήνα, είδανε τι κάνανε λάθος, τι πιστεύανε ότι κάνανε διαφορετικά, είδανε γραμμένα και είδαν τελικά ο σκύλος τους πόσες ώρες κρατήθηκε, ποια μέρα, τι έγινε διαφορετικά μία άλλη μέρα που είχαν ένα ατύχημα κτλ. Μπορεί να είναι στρες, μπορεί να συνέβη κάτι άλλο, μπορεί να αργήσατε να γυρίσετε τη δουλειά, μπορεί να βγείτε τελείως εκτός προγράμματος. Πολλά. Μας κρατάει η Αναστασία, ναι, έχουν και πάνω τουλάχιστον να τα κάνει εκεί. Δεν είμαστε σύμφωνοι με την Πάνα, γιατί... Υπάρχει εναλλακτική, οπότε εφόσον υπάρχει εναλλακτική, σκεφτείτε κι εσείς, πολύ απλά. Αν είχατε εναλλακτική να τα κάνετε κάπου μέσα στο σπίτι, αν είσαι σαν σκύλι, σκεφτείτε το έτσι, κάπως έτσι. Είναι λίγο περίεργο έτσι πως το λέω, αλλά σκεφτείτε το κάπως έτσι. Δεν θα τα κάνετε και μέσα, προφανώς θα τα κάνετε και μέσα. Άρα λοιπόν, ήδη 8 μηνών έχει μεγαλώσει αρκετά για να υπάρχει πάνω μέσα. Οπότε, καλό είναι να κοπεί μαχαίρι πάνω. Έχει μεγαλώσει πολύ. Ωραία. Άννα, μου λες ότι το σκυλί ζει στη μονοκατοικία και όταν βγαίνει στην αυλή, γαυγίζει. Κατεβαίνει στην αυλή και γαυγίζει, αυτό βλέπω εδώ. Χωρίς να περνάει κανείς και τα λοιπά. Κατεβαίνει και είναι ελεύθερο, έτσι το καταλαβαίνω όπως μου το γράφεις. Θα άρχιζα εγώ να ασχολούμαι λίγο περισσότερο με το σκυλί μου στην αυλή. Να εντάξω ένα παιχνίδι που του αρέσει, είτε ένα μπαλάκι, είτε να κρύβω ένα παιχνίδι.
και να αποσπάσω την προσοχή του σκύλου από το να γαβγίζει συνεχώς. Να αλλάξω λίγο, να ξεμπλοκάρω λίγο το μυαλό του σκύλου από αυτό που κάνει. Το χώρο που κοιμάθες. Δεν έχω κάτι άλλο εδώ. Ωραία, λοιπόν. Έχω προσωπικά μηνύματα για να δω. Η Ελένη... Μας ρωτάει η Ελένη τι προτείνει τώρα να το σκυλί τρώει κάτω... τρώει από κάτω στην βόλτα. Ελένη, απαντήσαμε σε αυτό... επειδή είναι πάρα πολλές παρόμοιες οι ερωτήσεις, απαντήσαμε σε αυτό στην αρχή του βίντεο. Θα το δείτε... μόλις τελειώσει το live θα μπορείτε να δείτε ακριβώς την απάντηση. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να απαντάμε στα ίδια, οπότε μας συγχωρείτε, θα μπορείς να το δεις μετά. Ένα λεπτάκι. Παίρνω μηνύματα και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μας ακούτε καλά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δυστυχώς. Δεν μπορούν να μας ακούσουν καλά στο ίδια γραμμή. Ας περάσουμε λίγο στο ερώτημα που είχε η Νατάσα. Αν μπορεί ο σκύλος μου λέει να μάθει να κατουράει στο μπαλκόνι. Τώρα, αυτό, αν μπορεί να κατουράει στο μπαλκόνι συνδυαστικά, δηλαδή με το έξω. Σε κάποιες σκυλές μικρές θα μπορούσε να γίνει, θέλει αρκετή υπομονή και εκπαίδευση. Αυτό θα γινόταν λίγο πιο εύκολα όταν ο σκύλος θα είχε μάθει την εντολή που λέμε για την τουαλέτα. Και θα γινόταν αν ο σκύλος ήταν μαθημένος σε box, έτσι ώστε να μπορούσε το πρωί, βγαίνοντας από το box, κατευθείαν να πάει στο μπαλκόνι και να επιμένουμε εκεί μέχρι να γίνει και να επιβραβευτεί. Ναι, μπορεί να γίνει, μπορεί να συνδεθεί αυτό στο μυαλό του, απλά δεν θέλουμε να αντικαταστήσει όλο αυτό τη βόλτα, έτσι. Είναι για περιπτώσεις ανάγκης. Μερικές φορές, εγώ απασχολούμαι και με τους σκύλους βοηθούς για άτομα με αναπηρία, το κάνω αναγκαστικά στα σκυλάκια, γιατί αυτά τα άτομα ίσως κάποιες φορές δεν μπορούν να βγουν έξω. Γίνεται, αλλά θέλει προσοχή, γιατί μετά μπορεί να τα κάνει και μέσα στο σπίτι, δεν έχει διαφορά πλακάκι και παρκόνι. Το όνομα που σε ρώτησε κυρίως ήτανε, ποιος σε ρώτησε. Για ποιο? Για το τελευταίο αυτό, για το μπαλκόνι. Νατάσα. Α, η Νατάσα. Νατάσα, αν δεν σου κάνει κόπο, διευκρίνησέ μας γιατί θες να τα κάνεις στο μπαλκόνι. Για τις ημέρες που βρέθηκε τα λοιπά. Α, το διευκρίνησέ. Ναι, ναι, γιοξάρι. Χίλια συγγνώμη τότε. Οπότε ναι, μπορεί. Απλώς θέλει αρκετή δουλίτσα και θα πρέπει ο σκύλος ήδη να έχει μάθει έξω, να έχουμε τελειοποιήσει την τουαλέτα του, να έχει μάθει την εντολή αυτή και σιγά σιγά να το εντάξουμε. Και όχι όλες τις φορές της ημέρας στο μπαλκόνι. Ας γίνει μόνο το πρωί. Και ας γίνει μόνο τις φορές που βρέχει. Και αυτό θέλει συντήρηση και θέλει και πολλή δουλειά για να γίνει. Γίνεται όμως, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Η Αναστασία μας απάντησε. Γεια σου Σίλση. Για πριν. Έχω δοκιμάσει και να την βγάλω και τα έκανε στο ίδιο σημείο χωρίς την πάνα. Αναστασία μου, προφανώς δεν τα κάνει στο ίδιο σημείο, διότι εκεί έχει μάθει να τα κάνει. Και επίσης, αν δεν καθαρίσεις σωστά, είναι μια λεπτομέρεια που δεν τη σκέφτονται οι περισσότεροι. Αν δεν φύγει εντελώς η μυρωδιά από εκεί, εννοείται ότι το σκυλί που μυρίζει πάλι το ίδιο σημείο και θα πάει πάλι εκεί να τα κάνει. Οπότε χρειάζεται λίγο κόπο παραπάνω, λίγες βόλτες παραπάνω, επιβράβευση πάνω σε αυτό, όπως είπε και η Έλληνα πριν λίγο, και θα λυθούν όλα. Θέλει υπομονή, τίποτα άλλο. Αυτό που λέμε ότι εμείς δεν συμφωνούμε με την πάνα, είναι γιατί η πάνα δεν έχει καμία διαφορά με το χαλί σας. Ακριβώς. Οπότε, πολλοί πιστεύουν ότι ο σκύλος έχει μάθει στην πάνα και πολλά σκυλιά τα κάνουν στο χαλί τις ώρες που εμείς δεν τα βλέπουμε. Στον πάνω, από την Κρήτη. Γεια σου, Κρήτη. Γεια σου από Κρήτη. Γεια σας από Κρήτη, σε τι βοηθάει το κρέιτ, ρωτάει ο Πάνος. Κάνε τσικουδιά, στείλτε μου, καλύτερα, θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, σε τι βοηθάει το κρέιτ. Σε τι δεν βοηθάει το κρέιτ, θα πρέπει να είναι η ερώτηση. Θες να απαντήσω εγώ. Βεβαίως. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε τουλάχιστον σαν εκπαιδευτές ότι ένα σκυλί που δεν γνωρίζει το κρέιτ δεν είναι σωστά εκπαιδευμένο σκυλί. Okay, εφόσον έχει εκπαιδευτεί πάντα, να το τονίσω αυτό. Καταρχάς είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια του σκύλου. Έτσι. Η προσέγγιση που έχουμε όσον αφορά αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι πάντα θετική.
Τρώει το φαγητό του μέσα, το σφίγγει του μέσα. Και τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολλές μικρές λεπτομέρειες που βοηθάνε το σκύλο να αισθάνεται καλά εκεί μέσα. Ξαναλέω, το είπαμε και στην αρχή του βίντεο, νομίζω. Ελπίζω να μην κολλήσει εκείνη την ώρα. Το βλέπουμε εμείς οπτικά ότι είναι σαν κλουβί, διότι υπάρχει συνήθως αυτό το πρόβλημα με τους ανθρώπους. Δεν είναι έτσι για τους σκύλους. Ένα σκύλος μαθαίνει τα πάντα εφόσον υπάρχει η σωστή προσέγγιση, ξαναλέω. Το μαθαίνουμε λοιπόν να περνάει καλά εκεί μέσα, να αισθάνεται ασφάλεια. Σε καμία μα καμία περίπτωση το κρέιτ δεν είναι για τιμωρία. Γιατί πάρα πολλοί μας λένε ότι κάνει κάτι τέτοιο και πρέπει να το βάλουμε τιμωρία. Όχι. Μια γενική συζήτηση και αυτή θα μπορούσε να μιλήσουμε πάρα πολύ. Κοίτα, είναι και πώς θα το παρουσιάσουμε εμείς. Εγώ θα σας πω το εξής. Ένα κουτάδι μπορεί να πάθει το οτιδήποτε όταν είναι μόνο του. Άρα το κρέι προσφέρει ασφάλεια όταν εμείς λείπουμε, βοηθάει πάρα πολύ στην τουαλέτα γιατί τα σκυλιά δεν θέλουν τον να λερώνουν το χώρο που δίνουν. Είναι μια φωλιά, ένα σπίτι που παραμένει το ίδιο όπου και να πάμε. Αν θελήσουμε να πάμε διακοπές, υπάρχουν αυτά τα κρέι τα οποία σπάνε. Μπορούμε να πάμε σε ένα ξενοδοχείο και αν ο σκύλος μας είναι εκπαιδευμένος στο κρέι, μπορούμε να τον πάρουμε μαζί μας, να μπορούμε να κάνουμε το μπάνιο μας και αυτός να μείνει στο δωμάτιο χωρίς να έχουμε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στο ξενοδοχείο. Και επίσης είναι κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιείτε μια ζωή και θα το θέλει ο σκύλος σας. Είναι οι ώρες που θέλει να ηρεμήσει, να μπει μέσα, να χαλαρώσει. Πολλά σκυλιά μπαίνουν στο κρέιτ από μόνο τους και απολαμβάνουν την ηρεμία και την ώρα τους. Βασικά σκεφτείτε πάρα πολύ απλά. Θέλετε να πάτε σε οποιοδήποτε μέρος, είτε αυτό είναι το εξωτικό σας, είτε είναι διακοπές σας, είτε είναι το οτιδήποτε. Πλέον τα περισσότερα ξενοδοχεία σας ζητάνε, εφόσον είναι pet friendly, έτσι, δέχονται σκύλους, εφόσον δέχονται σκύλους, σας ζητάνε περισσότερη crate. Εάν δεν έχετε, προφανώς δεν μπορείτε να πάτε. Σκεφτείτε πάρα πολύ απλά το πόσο διευκολύνει τη ζωή σας αυτό το κομμάτι, δηλαδή είναι ουσιαστικά σαν να μεταφέρετε το σπίτι του σκύλου σας εκεί παντού. Που πάτε, παντού. Όχι μόνο αυτό, και σε ξενοδοχείο, σε κλία. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Παντού χρειάζεται αυτό. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για το οτιδήποτε. Θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό και δεν μπορείτε να αφήσετε πουθενά το σκύλο σας ή δεν θέλετε, ρε παιδί μου, να μην έχει το σκύλο σας κοντά σας. Απολύτως φυσιολογικό και απολύτως λογικό για εμάς τουλάχιστον. Το crate θα σας λύσει στα χέρια. Okay. Μερικές φορές παίρνουμε κάποια μηνύματα πώς να μάθω το σκύλο μου να κάτσει μέσα στο crate γιατί ταξιδεύω σε μια εβδομάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Ξεκινάμε από νωρίς. Ξεκινάμε από νωρίς έτσι ώστε να είναι γνώριμο για το σκύλο. Δεν περιμένουμε τελευταία ώρα. Δεν το βλέπουμε σε καμία περίπτωση φυλακή. Είναι μια προστασία. Και επίσης μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να αφήσετε το σκύλο σας σε ένα ξενοδοχείο σκύλων. Ένα σκύλο το οποίο δεν έχει μείνει ποτέ, μα ποτέ, σε ένα κλουβί και ένα κρέι, θα τρελαθεί. Οπότε είναι πάρα πολλά τα ωφέλη, ξεκινώντας από την τουαλέτα, από το ότι δεν θα πάθει κάτι γιατί είναι αυτό που είπαμε ασφάλεια, μέχρι και το οποιοδήποτε ταξίδι κάνουμε. Ωραία. Πού θες να πάμε? Σιραϊνό, γεια! Τι ωραίο όνομα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά με υγεία. Όταν επιστρέφω από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι και γενικότερα κάθε φορά που επιστρέφω στο σπίτι, ακόμα και μετά από λίγη ώρα απουσίας, το σκυλάκι μου πέφτει επάνω μου από χαρά να είμαι υποδεκτή. Sorry. Έχω γυλιά, θες. Όχι, δεν μου το ανοίγει παρακάτω. Ναι. Εγώ τα φορώ μου πλανάξει, εγώ συνεχώς θα το βλέπω. Να κάνουμε λίγο πιο μόνο παιδιά, να φτιάξει. Μαριάννα, έχουμε τη Μαριάννα εδώ που είναι μέσα σε όλα. Πανταχού παρόν είναι η Μαριάννα. Είναι το παιδί για όλους τους δουλειές. Το κορίτσι μας είναι. Έχω μείνει μέχρι εκεί που γυρνάει στο σούπερ μάρκετ και είναι με στη χαρά. Θέλω να κατέβεις κάτω και έχει κι άλλο που δεν το βλέπω. Εδώ, δείτε. Λοιπόν, το σκυλάκι μου πέφτει επάνω μου από τη χαρά για να το δεχτεί, αλλά ταυτόχρονα με ψευτοδαγκώνει ακατάπουστα. Δεν το κάνει επιθετικά, φαίνεται, αλλά αν είναι από ενθουσιασμό, λογικά είναι, πώς να το αποτρέψω, γιατί λόγω της δύναμης που έχει,
Με κάνει και πονάω, είναι 8 μηνών κουτάβι που ανέφερα και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει μόνο στο σούπερ μάρκετ, να σου πω την αλήθεια. Συνήθως όταν φεύγουμε από το σπίτι, φεύγουμε όλοι στα μπλοκά. Φεύγουμε όλοι, χωρίς μας δύο σκύλους. Και όταν γυρνάμε γίνεται το πάρτι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να έχουν μια ισορροπία. Φεύγω, γυρνάω, πρέπει να είναι το ίδιο πράγμα για το σκύλο. Φυσικά και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να πηδάει επάνω μας, να δαγκώνει κτλ. Μιλάμε για ένα κουτάβι 8 μηνών. Θα πρέπει να μπει σε διαδικασία εκπαίδευσης για να μάθει ότι αυτή η συμπεριφορά δεν σου αρέσει. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, δαγκώνει και σακούλες και τέτοια, δεν την έχω καταλάβει. Μου λες ότι φαίνεται σαν χαρά. Θα αγνοούσα εντελώς αυτή την συμπεριφορά. Σίγουρα εδώ πέρα ένα κρέιτ θα διευκόλυνε την κατάσταση τρελά μέχρι να βάλεις τα ψώνια σου κτλ. Και να τακτοποιήσεις έτσι ώστε να βγει το σκυλί όταν έχεις τελειώσει. Αλλά γενικότερα, δεν ξέρω, έχει κάποιος θέμα με το σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα. Από ό,τι φαίνεται. Ναι, δηλαδή είναι από ενθουσιασμό. Παρ' όλα αυτά, να χρειαστεί, ναι, να το δουλέψεις λίγο αυτό. Και σίγουρα όταν μπαίνεις στο σπίτι θα πρέπει να είσαι ουδέτερη. Όχι πολλές χαρές. Αν θέλεις να μας γράψεις περισσότερες λεπτομέρειες για να καταλάβουμε και λίγο παραπάνω, πολύ ευχαρίστως. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις από μηνύματα που είχαμε πριν και αν έχεις κάτι άλλο εκεί. Έχω, εννοείται ότι έχω. Αν θες, θες να πάμε εδώ πρώτα. Όχι, ας πάμε εδώ. Okay. Λοιπόν. Η Ελένη μας ρωτάει, έχω ένα ημίμωμο μαλτεζάκι 9 μηνών και συνεχίζει να έχει αυτό το κουταβίσιο δάγκωμα. Παρόλο που του δείχνουμε ότι δεν πρέπει και του δίνουμε τα παιχνίδια του αντί για το χέρι μας. Ωραία. Ελένη μου, παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Μέχρι πότε, ας πούμε, δεν του δίνατε όρια. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες πλέον λόγος να σταματήσετε να του δείχνετε ότι το χέρι μας δεν είναι πηγή ευχαρίστησης. Ποια είναι η αντίδρασή μας κάθε φορά που θέλουμε να σταματήσει να κάνει κάτι τέτοιο. Αν σου είναι εύκολο να μας απαντήσεις. Εντάξει, δεν αλλάζει πολύ από τις απαντήσεις που δώσαμε πριν. Όχι, όχι, σίγουρα. Έτσι, ναι. Συνεχίζουμε να λέμε ότι σταματάμε το παιχνίδι, ότι δείχνουμε στο σκύλο μας ότι πονάμε. Από εκεί και πέρα μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε ένα λουρί και απλά να το πατήσουμε για να σταματήσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, να βάλουμε το σκύλο σε μια στάση, ένα ξάπλο, ας πούμε, μέχρι να ηρεμήσει. Ένα box θα βοηθούσε πάρα πολύ για να μπορεί ο σκύλος να μπει όταν έχει πάρα πολύ ενέργεια μέχρι να ηρεμήσει και να ξαναβγεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και εκπαιδευτικά, εργαλεία που χρησιμοποιούμε εμείς και τεχνικές τις οποίες θα πρέπει εμείς να δούμε, να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να σας δείξουμε πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όλο αυτό. Αλλά ναι, είναι ένα κουτάβι ακόμα που θα το συνεχίσει. Εδώ θέλει όρια. Δηλαδή, αν αυτό το σκυλάκι που δαγκώνει έτσι, ανεβαίνει στον καναπέ, εκείνη την ώρα είστε και συσχαριτωμένοι και γελάτε και παίζετε πάνω στον καναπέ, δεν έχει καμία διαφορά από το να σας δαγκώσει και όταν περπατάτε και όταν θα ανεβείτε στο κρεβάτι. Θέλει γενικά όρια σε όλα. Ρένα, καλησπέρα σας, Κάτι, καλησπέρα και σε σένα. Το ερώτημά μου είναι, τι μπορώ να κάνω να μην τραβάει τόσο πολύ στη βόλτα. Ρένα μου, είναι κάτι τελείως τεχνικό αυτό και χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και χρειάζεται επίσης και ένα επαγγελματία εκπαιδευτή να σου δείξει τον τρόπο. Ό,τι και να σου πούμε τώρα, δεν πρόκειται δυστυχώς να σε βοηθήσει. Είναι κάποια πράγματα που δυστυχώς δεν μπορούμε να σας τα μεταφέρουμε σωστά. Οπότε είναι και αυτό θέμα εκπαίδευσης. Συγγνώμη που δεν μπορώ να σας βοηθήσω παραπάνω. Λοιπόν, η Έλληνα πάλι μας έστειλε και πριν. Α, συγγνώμη, θες να πούμε κάτι από εκείνη. Γιατί βλέπω... Διαβάζω, έχω ένα αρσενικό βαδανίζει. Μία μου, πόσες ώρες είναι καλή. Ποιες ώρες είναι καλύτερα να τρώει, τελευταία θέλω να τρώει το απόγευμα 6 με 7.
Μετά τη βόλτα όμως νομίζω ότι πεινάει από τις 2. Δεν θέλω να τον ταΐσουν νωρίς, γιατί για να με ακούει στη βόλτα, όταν του μαθαίνω τις συντολές, είναι σωστό αυτό που κάνω ή όχι. Μάλιστα. Δεν μας λες όμως πόσο είναι. Τέλος πάντων, ό,τι και να κάνουμε, να ξέρετε ότι η τροφή που παίρνει την ώρα που κάνουμε την εκπαίδευσή μας αφαιρείται από το φαγητό. Έτσι. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα της ώρας, το τι ώρα θα φάει, το τι ώρα θα βγει βόλτα κτλ. Πάει πραγματικά ανάλογα με το πρόγραμμα της καθημερινότητάς σας. Οπότε αυτό έχει να κάνει πραγματικά με το ποιες ώρες δουλεύεις, ποιες ώρες βγαίνει βόλτα και φυσικά προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις να μην τρώει παραπάνω τροφή, γιατί μετά θα έχουμε άλλα προβλήματα, παχυσαρκίας, προβλήματα στα πόδια κτλ. Κάποιοι ταΐζουν τα σκυλιά τους 2 φορές τη μέρα και έχουν βάλει στάνταρ ώρες, 7 το πρωί και 7 το απόγευμα. Κάποιοι άλλοι είναι λίγο πιο ευέλικτοι στο πράγμα. Είμαστε στο Facebook. Ναι, ναι. Στο Instagram. Τώρα ξαναμπεί. Okay. Λοιπόν, ο σκύλος μου είναι Αντιγόνη. 12,5 χρονών. Η μία είναι λαμ. Εδώ και λίγο καιρό, ενώ έτρωγε κανονικά από το πιάτο του και έπινε νερό, τρομοκρατείται κάθε φορά που τα πλησιάζει. Δεν μου διευκρινίζεις εδώ εάν τα μπόλια αυτά είναι μεταλλικά. Από την εμπειρία μου λοιπόν που σου πω ότι υπήρχαν περιπτώσεις, επειδή μιλάμε τώρα για ένα 12,5 χρονών σκυλί, τα οποία όταν αντικρίζανε τον εαυτό τους στα μπόλια μεταλλικά, επειδή ηλικιακά μεγάλωναν, τρομάζανε. Έχει συμβεί αυτό, μου έχει συμβεί αυτό. Θα σου πρότεινα να αλλάξεις τον μπολ, αν θέλεις, σε πλαστικό και να αλλάξεις αν μπορείς και το σημείο που το βάζεις, εκτός αν έχει συμβεί κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω, κάτι που το τρόμαξε κτλ. Αλλά υπήρχε μία περίπτωση που ο σκύλος δεν έτρωγε από τα μπόλ, γιατί ξαφνικά μεγάλωσε, έφτασε σε σημείο να έχει ψιλοάνοια, έβλεπε τον εαυτό του μέσα στο μεταλλικό μπόλ και νόμιζε ότι είναι κάποιο άλλο σκυλί και δεν πλησίαζε καθόλου. Είναι από τις λίγες φορές που ίσως ακουστεί κάτι τέτοιο, αλλά ναι, συνέβη, μου έχει συμβεί και ήταν αυτό. Άλλαξε τον μπόλ, μπήκε πλαστικό και τελειώσαμε. Ελπίζω να σε βοήθησα, γιατί δεν ξέρω περισσότερες πληροφορίες ή αν έχει συμβεί κάτι την ώρα που έτρωγε κτλ. Λοιπόν, τα αποθήκευσα. Τα έβαλα φωτογραφία ευτυχώς, γιατί το πω μόνο να θα γίνει αυτό. Λοιπόν, ξαναρωτάει η Έλενα, μιλούσαμε και πριν. Το σκυλί μου είναι 2 χρονών και στο σπίτι παίζουμε με μπαλάκι ή και διάφορα άλλα παιχνίδια, αλλά όταν είναι ελεύθερος σε πάρκο σκύλων, της πετάμε το μπαλάκι, τρέχει προς το μπαλάκι, αλλά το μυρίζει και το αφήνει. Αλλά όταν είναι και άλλα σκυλιά που παίζουν με τα δικά τους μπαλάκια, τότε τρέχει και παίρνει τους το παίρνει το μπαλάκι και παρατάει το δικό της. Εντάξει, πολύ φυσιολογική συμπεριφορά μου κάνει. Ωραία. Καταρχάς, να πούμε κάτι για το πάρκο σκύλων. Θέλεις. Να πούμε ότι εμείς είμαστε λίγο αντίθετοι με αυτά τα πάρκα σκύλων και ο λόγος είναι ότι δεν ξέρουμε τι σκυλιά υπάρχουν σε αυτά τα πάρκα, πόσο κοινωνικοποιημένα είναι κτλ. Εμείς, ας πούμε, τα δικά μας δεν τα πάμε. Σας το λένε έτσι. Ή θα τα πάμε με σκυλιά τα οποία γνωρίζουμε, είναι εκπαιδευμένα κτλ. Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο, ότι τα περισσότερα σκυλιά φοβικά, παύλα, επιθετικά που είχα εγώ σαν εκπαιδεύτρια, έτσι, για πελάτες, ήταν εξαιτίας των πάρκων σκύλων. Οπότε δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, θέλω να το λάβετε λίγο σοβαρά υπόψη και να σκεφτείτε κάποια πράγματα διαφορετικά. Λοιπόν, Να πω και κάτι ακόμα, ότι είχαμε κάποια πάρα πολύ ισορροπημένα σκυλιά που σε πάρκα σκύλων, πέρα από αυτό που είπες που δημιουργήθηκαν προβλήματα, φοβίες κτλ, αναπτύξανε και άλλα ένστικτα. Παραδείγματος χάρη, αν ο σκύλος κερδίζει
το παιχνίδι ενός άλλου σκύλου αμέσως ανεβαίνει ψυχολογικά. Αδελφώς. Γίνεται εκτυπικός. Κέρδισα. Σου πήρα το δικό σου παιχνίδι. Δεν είναι απίθανο να μας το κάνει μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Σε εμάς, στο παιδί μας ή σε ένα άλλο κατοικίδιο που έχουμε. Οπότε λίγο προσοχή όταν μιλάμε για πάρκα σκύλων, γιατί είναι πράγματα τα οποία φαίνονται αθώα, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν πολλά και σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς. Βασικά, μπορούμε να σταθούμε λίγο σε αυτό και να πω, μια και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, δύο-τρία πράγματα όσον αφορά την εκπαίδευση και τους σκύλους γενικότερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να καταλάβει ο κόσμος ότι εφόσον μπαίνουμε σε διαδικασία και θέλουμε να αποκτήσουμε ένα σκύλο με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ένα κουτάβι, είτε ένα δέσποτο, είτε ένα οτιδήποτε, πρέπει λίγο να σκεφτείτε τις ανάγκες του σκύλου στην πορεία, έτσι. Μπορεί αυτή τη στιγμή να σκέφτεστε ότι, εντάξει μωρέ, ένα εμβόλιο, πόσο χρειάζεται, 2-3 εμβόλια, την τροφή του, κανένα λουρί, τον αντάλλο, δεν είναι τόσο απλά πράγματα. Πρέπει να σκέφτεστε λίγο πολύ πώς θα ήταν αν θέλατε να κάνετε ένα παιδί στην πορεία. Κάποια πράγματα, ναι, μεν είναι διαφορετικά, αλλά δεν σημαίνει ότι απέχουν και πάρα πολύ. Δηλαδή, αν θέλατε να κάνετε ένα παιδί, ένα ζευγάρι, ας πούμε, θέλει να αποκτήσει ένα παιδί, ένα φυσιολογικό ζευγάρι θα τα βάλει κάτω και θα πει, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες ένα παιδιού, μπορούμε να του προσφέρουμε τη μόρφωση που του αξίζει. Και ούτω καθεξής, να μην φλιαρώ. Το ίδιο πράγμα ισχύει για τα σκυλιά. Εφόσον λοιπόν αποφασίζουμε να έχουμε ένα σκύλο στη ζωή μας, πρέπει να βάλουμε κάτω κάποια πράγματα και εννοείται ότι και ένα σκύλος χρειάζεται εκπαίδευση. Όπως και δίποτε. Όπως εμείς από μωρά εκπαιδευόμαστε, ακόμα και τώρα δηλαδή, έχουμε φτάσει όσο πάνω έχουμε φτάσει, δεν είναι άλλο με τα πάντα. Λοιπόν. Και ακόμα εκπαιδευόμαστε. Δεν σταματάμε ποτέ να εκπαιδευόμαστε. Δεν μπορούμε να απαιτούμε λοιπόν από ένα πλάσμα το οποίο δεν γνωρίζει καν τη δική μας τη γλώσσα να καταλαβαίνει τα πάντα και να λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, επειδή βλέπουμε κάθε μέρα στον δρόμο σκύλους, γάτες και ούτω καθεξής, να νομίζουμε ότι μπορούμε να συμβιώσουμε μαζί του και μπορούμε να προσφέρουμε αυτά που τους αξίζει να τους προσφέρουμε, έτσι. Θέλω λίγο να σκεφτούν όλοι συνειδητά το τι πρέπει να κάνουν και να είναι λίγο πιο αποφασισμένοι στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι ψυχούλες, όπως και να έχει, είναι ζωντανοί οργανισμοί, είναι ψυχές. Εντάξει τώρα, εμείς σαν εκπαιδευτές είμαστε και λίγο πιο δεμένοι μαζί τους. Δεν περιμένουμε από τον κόσμο να αισθάνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα που αισθανόμαστε κι εμείς. Μακάρι να αισθανόντουσαν όλοι το ίδιο πράγμα. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα. Επίσης, να σε λέω αυτό. Λόσο διάρκεια με πιέσαι. Λοιπόν, λίγο να πω και κάτι άλλο που το ρωτάνε πάρα πολλοί πελάτες επίσης και όχι μόνο και γνωστοί και το καθεξής. Ξεκινήσαμε την εκπαίδευση και τελειώσαμε και όλα ωραία, όλα καλά και έχει εδώ και 2 μήνες και δεν με ακούει το σκυλί μου. Γιατί δεν σας ακούει το σκυλί, τι έχει αλλάξει, το έχετε σκεφτεί αυτό? Εσείς, για παράδειγμα, εάν μάθετε μια ξένη γλώσσα, πες ότι ξεκινάμε αγγλικά, έχουμε ξεκινήσει λίγο πολύ, εντάξει, όλοι μας. Ξεκινάμε τα αγγλικά, ωραία, παίρνουμε lower, παίρνουμε προφήσεις και το καθεξής. Εάν αφήσουμε τα αγγλικά για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πιστεύετε ότι θα τα θυμάστε όλα ακριβώς όπως θα θυμόσασταν στην αρχή? No. No way. No. Okay. No way. Οπότε άρα, συντήρηση στην εκπαίδευσή μας σε χώρο ζωής, το είπαμε. Μπράβο, για να σταματήσω κιόλας. Και όχι, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο έτσι και σιγά σιγά να κλείνουμε με αυτό. Mm. Να πω κάτι τελευταίο για το άγχος αποχωρισμού αυτές τις ημέρες που ρωτάνε τι θα γίνει μετά την καραντίνα. Λοιπόν, ξεκινήστε να βάζετε τα σκυλιά σας στα crate box τις ώρες που λείπετε, που θα λείπετε στη δουλειά σιγά σιγά. 2-3 ώρες στο δωμάτιο χώρια από εσάς. Ξεκινήστε λίγο να συντηρείτε το πρόγραμμα που είχατε πριν, να το κάνετε λίγο πιο εύκολο και για εσάς και για το σκύλο σας. Θα λειτουργείτε σαν να δουλεύετε στο μυαλό σας από αύριο. Όχι συνεχώς αγκαλιές, γκουτσου γκουτσου κτλ. Ναι, και αυτά υπάρχουν και τα θέλουμε, αλλά σκεφτείτε ότι από την στιγμή που ξεκινήσει η δουλειά σας, ο σκύλος σας ξαφνικά θα μείνει τις ώρες που έμενε
και παλιότερα μόνο στο σπίτι και αυτό το άγχος θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Όρια, crate, εκτόνωση όσο χρειάζεται και σιγά σιγά να μπαίνουμε στην καθημερινότητά μας. Και επίσης για την τουαλέτα που έγινε μια ερώτηση η οποία την ακούω και συχνά, τι είχαν ρωτήσει η Μαριάννα, να ακούει η Μαριάννα, τώρα να τα πω πρανά τους νομίζω κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, επειδή πολλές φορές αφήνετε τα σκυλιά, πολλοί αφήνετε τα σκυλιά σας ελεύθερα να κάνουν την ανάγκη τους. Καταρχάς δεν ξέρουμε άμα κάνουν την ανάγκη τους, πολλά σκυλιά ειδικά τα κουτάρια τα αφήνουμε ελεύθερα και ξεχνάνε να κάνουν την ανάγκη τους. Άλλα σκυλιά που δεν είναι υποεπίβλεψη μπορεί να τρώνε τα κόπρανά τους και να μην το έχετε πάρει χαμπάρι και να το έχετε μια φορά και να λέτε Θεέ μου, τρώει τα κακά του και αυτό μπορεί να το έχει κάνει και να έχει γίνει σύστημα μηνών. Λοιπόν, είμαστε πάντα με το λουρί. Αν γίνει αυτό μπροστά, δίνουμε στο σκύλο να καταλάβει ότι δεν θέλουμε να γίνει ξανά. Προσπαθούμε να του πούμε όχι. Στείλουμε σενάρια ακόμα και γι' αυτό, αλλά πάντα με λουρί για να μπορούμε να βλέπουμε τι τρώει. Πιστέψτε με, το τελευταίο που μας ενδιαφέρει να φάει τα κοπρανά του, κάτι χειρότερο μπορεί να αποβεί μοιραίο και για την υγεία του. Λοιπόν, το επόμενο Σάββατο, επειδή είναι πολλά τα ερωτήματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο σήμερα, είμαστε λίγο αποσυντονισμένοι με όλα αυτά, μπεργές, Facebook, Instagram, γιατί μας το κάνατε αυτό. Τα καταφέραμε. Το επόμενο Σάββατο, 7 η ώρα, θα είναι ο Βασίλης και η Γογό και θα απαντήσουν σε ό,τι άλλο σκεφτείτε, ό,τι άλλο ερωτήματα έχετε. Αμφί, μπράβο, συγχαρητήρια. Ήταν πολύ ωραία συνεργασία σήμερα μαζί σου. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σου, πραγματικά. Και εγώ, και ευχαριστούμε όλους εσάς που είχατε την υπομονή. Γίνετε μαζί μας. Και γίνετε μαζί μας. Και περιμένετε να βγούμε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια πολλά. Γεια σας.